Γεια σας, κύριε Κλήριδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Παρακολουθήσατε μαζί μας και εμείς φανταζόμαστε το ρεπορτάζ και τις αναφορές που έγιναν. Υπάρχουν στοιχεία που έχει στην κατοχή του το ΣΥΓΜΑ. Έχετε να κάνετε κάποιο πρώτο σχόλιο για την κατάσταση αυτή? Εδώ είστε μέσα στοιχεία. Λέτε ότι υπάρχουν στοιχεία. Ναι. Ο Παγκύπριος Γεωργικός Σύλλογος για να ενεργήσει πρέπει να έχει συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένες καταγγελίες ή εν πάση περιπτώσει ονόματα φερόμενων σαν εμπλεκομένων σε κυκλώματα δικηγόρο. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που αναφέρεται γενικά σε κάποιους προφανώς δικηγόρους, διότι δεν αφορά τον σύνολο των δικηγόρων αυτό. Σίγουρα όχι. Ότι εμπλέκονται σε κυκλώματα. Με αυτή την πληροφορία εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Το μόνο το οποίο είχα κάνει στο παρελθόν, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στην επιφάνεια τέτοιο δημοσίευμα, ζήτησα από κάποιες αρμόδιες αρχές να με ενημερώσουν σχετικά με αριθμούς κτλ. Ήδη το ρεπορτάζ σας, εν πάση περιπτώσει, έδωσε οδηγίες να στελεί στον πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Τριανταφυλλίδη, ναι. Στο βαθμό που μπορεί να ερευνήσει κάτι, παρόλο που επαναλαμβάνω δεν αναφέρονται ούτε ονόματα ούτε στοιχεία για δικηγόρους. Επίσης ζητώ από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Νουρή, Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και από τον πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας να μου δώσουν κάποια στοιχεία για τον αριθμό των υποθέσεων, που περίπου αυτά τα ξέρω είναι 7.500 υποθέσεις που εκτρέφουν, και ποιοι δικηγόροι ή δικηγορικά γραφεία χειρίζονται τον αριθμό αυτό. Άρα ουσιαστικά αυτό που ο Σύλλογος επιχειρεί αυτή τη στιγμή είναι να κάνει μια χαρτογράφηση αυτής της κατάστασης. Είναι 7.500, πόσα είπατε, οι περιπτώσεις των μεταναστών που βρίσκονται. Είναι αιτήσεις ενώπιον του δικαστηρίου. Ακριβώς. Και εσείς θα χαρτογραφήσετε ποια δικηγορικά γραφεία χειρίζονται, ποια υπόθεση. Για να δούμε, δεν σημαίνει βεβαίως ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δικηγορικών γραφείων, συγγνώμη, ένας αριθμός μάλλον δικηγορικών γραφείων που χειρίζεται ένα μεγάλο αριθμό υποθέσεων ότι εμπίπτει μέσα στην ερμηνεία του κυκλώματος, που ενεργεί καταχρηστικά. Απλώς θα το έχουμε υπόψη μας και να δούμε αν έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία συγκεκριμένα. Καταγγελίες παραδείγματος χάρη για άγραν πελατών, οι οποίες οι άγρα πελατών είναι επιθαρχικών παράψωμα. Ήδη κάποιες υποθέσεις έχουν παραδεχθεί στα αρμόδια σώματα που περιήλθαν συγκεκριμένες καταγγελίες για συγκεκριμένα άτομα και κρεμούν κάποιες επιθαρχικές υποθέσεις. Αλλά γενικά και αόριστα, να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μπορεί να ενεργήσω με αυτόν τον τρόπο. Τι προβλέπει? Όμως δεν υποφεύγουμε. Ναι. Είμαστε διατεθειμένοι να κουνήσουμε την μιλιά, να πέσουν τυχόν σε κάποια μήλα. Αλλά πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του νόμου, των κανονισμών που υπάρχουν, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πάντοτε σε αυτού του είδους τα δημοσιεύματα. Να μην γίνεται αναφορά στο σύνολο των δικηγόρων. Είναι 4.500 δικηγόροι. Είμαι σίγουρος ότι αυτές τις υποθέσεις είναι ένας πολύ μικρός αριθμός δικηγόρων που τις χειρίζεται, που εξειδικεύεται στα θέματα των ετητών ασύλου. Σίγουρα δεν έγινε αναφορά, κύριε Κλήριδη. Κύριε Κλήριδη, σίγουρα δεν έγινε αναφορά στο σύνολο των δικηγόρων. Προφανώς υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Όπως και όλα τα επαγγέλματα, αν μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι το θέμα. Τι προβλέπει ο δικός σας, ο πειθαρχικός κώδικας, θα έλεγε κανείς, για αυτές τις περιπτώσεις? Προβλέπει διαγραφή, προβλέπει κάποιες κυρώσεις, τι ακριβώς? Αν καταδικαστεί κάποιος για διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος, παραβίαση δηλαδή του κώδικα διοντολογίας, παραδείγματος χάρη στο θέμα της άγρας πελατείας ή στο θέμα των χρεώσεων ή στο θέμα της κατάκτησης του λειτουργήματος του δικηγόρου, τότε μπορεί να επιβληθούν διάφορες ποινές. Η πιο σοβαρή ποινή είναι η στέρηση της άδειας και η πιο ελαφριά είναι η επίπληξη, αν θέλετε, ή η καταδίκη στα έξοδα της πειθαρχικής διαδικασίας. Ναι. Όμως θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω το εξής. Εδώ υπάρχουν 7.500 υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο είναι πενταμελές σήμερα, και έχει εγκριθεί κονδύλι και βρισκόμαστε στη διαδικασία συμπλήρωσης ακόμα 5 θέσεων. Δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα οι 10 θέσεις.
Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ακόμα το δικαστήριο δεν έχει πλήρη χώρο να λειτουργήσει. Γίνονται επεκτάσεις, προεκτάσεις κτλ. Για να μπορούν να καθίσουν και οι υπόλοιποι πέντε. Αλλά όταν τελικά γίνουν όλα αυτά, και αυτό βαρύνει την πολιτεία δυστυχώς, η οποία δεν ενήργησε έγκαιρα, αλλά όταν γίνουν όλα αυτά, εγώ αφιβάλλω αν 10 δικαστές θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν σε λογικό χρονικό διάστημα 7.500 αιτήσεις που εκκρεμούν τώρα. Ναι. Να σας πω επίσης ότι ενώπιον του δικαστηρίου εκκρεμούν να σας πω επίσης ότι εκκρεμούν ενώπιον της διοίκησης άλλες περίπου 17.000-18.000 αιτητές πολιτικού ασύλου. Ένα μεγάλο μέρος αυτών, εάν απορριφθεί, θα καταλήξει πιθανώς σε αυτόν το δικαστήριο. Και μιλούμε πλέον για ίσως δεκάδες χιλιάδες υποθέσεων, ναι, ενώπιον ενός δικαστηρίου δεκαμελούς. Είναι αδύνατον εκ των πραγμάτων να διεκτεραιωθούν με ρυθμούς που είναι απαραίτητον για να αντιμετωπίσουμε αυτήν τη μάστιγα που ξέρουμε από πού προέρχεται και ποια είναι τα πολιτικά κίνητρα της Τουρκίας και ούτω καθεξής. Θεωρείτε, κύριε Κληρίδη, το οποίο εισηγηθήκαμε σαν Παγκύπριος Δημιουργός Συνόλου. Ναι, και ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω. Είναι πρώτον να διοριστούν δικηγόροι από το ελεύθερο επάγγελμα οι οποίοι κατέχουν την πείρα και τα προσόντα για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, ικανός αριθμός δικηγόρων που να διεκτεραιώνει αυτές τις υποθέσεις παράλληλα με το δικαστήριο. Αυτό γίνεται σε άλλες χώρες, ονομάζονται recorders, οι ειδικοί αυτοί δικαστές, δικηγόροι, και επιπρόσθετα θα πρέπει επιτέλους να καθιερωθεί ο θεσμός της εξαποστάσεως εκδίκασης υποθέσεων, δηλαδή το δικαστήριο να μπορεί να συνεδριάζει με τους δικηγόρους των εμπλεκομένων, είτε είναι από την Γενική Εισαγγελία, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα, με Zoom, με εξαποστάσεως, με Skype, όπως μιλούμε εμείς τώρα, για να διεκτερώνονται οι υποθέσεις αυτές τάχιστα. Άρα λέτε, κύριε Κληρίδη, ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια επάρκεια στο μηχανισμό εντείνει και αυτά τα φαινόμενα που παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ. Βεβαίως, και υπάρχουν και άλλα φαινόμενα, δηλαδή διεκπαιρεώσεις εικονικών γάμων, εικονικοί φοιτητές, για παράδειγμα. Είναι όλα στον ίδιο μηχανισμό που δουλεύουν, κύριε Κληρίδη. Είναι ευθύνη του κράτους να τα ελέγξει αυτά τα πράγματα, ναι, και να καθιερώσει τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου. Μάλιστα. Οι δικηγόροι, όταν έρθει κάποιος στο γραφείο, ασφαλώς θα συμβουλεύσει, θα αναλάβει ή όχι την υπόθεση του κάποιου δικηγόρου. Δεν μπορεί εμείς να επεμβαίνουμε. Δεν είμαστε εμείς ένα κεντρικό σώμα που καθορίζουμε για τον κάθε δικηγόρο, ναι, πότε θα αναλάβει ή δεν θα αναλάβει μια υπόθεση. Και ένα σχόλιο, κύριε Κληρίδη, για τα διαφυγόντα, για τα μη δηλωθέντα έσοδα που μπορεί να έχουν κάποιοι. Γιατί αυτές οι αμοιβές, τις οποίες περιγράφουμε από αυτές τις καταστάσεις, μαύρες είναι. Δεν δηλώνονται στο κράτος. Υπάρχει η υπηρεσία του φόρου εισοδήματος, θα κάνουμε τους ελέγχους. Αν υπάρχουν μαύρα σε οποιοδήποτε επάγγελμα, ας εντατικοποιηθούν οι ελέγχοι. Αυτό αποτελεί αντικείμενο πειθαρχικής έρευνας, αν αποδειχθεί. Εάν υπάρχει καταδίκη δικηγόρου για διαφυγή φορολογίας, τότε ναι, παραπέμπερε στο πειθαρχικό, ασφαλέστερα. Αλλά δεν έχουμε εξουσίες εμείς, αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, ναι. Δεν είμαι σε αστυνομία. Δεν είμαι σε ποινικοί ανακριτές. Ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε. Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Μάλιστα. Το κρατάμε και άρα αυτό. Άρα υπάρχει θέμα να διερευνηθεί και υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία. Σίγουρα θα εξελιχθεί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κρατάμε το γεγονός ότι κάνετε μια χαρτογράφηση ποιοι διαχειρίζονται ποιες περιπτώσεις όσον αφορά.